Κύριε Υπουργέ, το 20 και 21 μεγάλος αριθμός εργαζομένων στο πολιτισμό, στον τουρισμό, επισητισμό, σε διάφορους άλλους κλάδους δέχτηκαν πολύ μεγάλο πλήγμα λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, των απανωτών lockdown, αλλά και των συνεχόμενων οικονομικών κρίσεων που έχει ζήσει, των καπιταλιστικών κρίσεων που έχει ζήσει ο λαός μας. Ένας από τους χώρους αυτούς είναι εκείνος των μουσικών, που δοκιμάζεται πολύ σκληρά αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα που διαρκεί η πανδημία, και βρίσκονται σε πλήρη αδίέξοδο, σε πλήρες αδιέξοδο. Επιτρέψτε μου βέβαια να προσθέσω σε αυτή την σκληρή δοκιμασία και μια άλλη ομάδα εργαζομένων, αυτών των επαγγελματιών αναπαραγόμενης μουσικής, γνωστή ως DJ. Αντιμετωπίζουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν θα σας δυσκολέψω στην επίκαιρη ερώτηση. Σας έχουμε καταθέσει άλλωστε και σχετικές αναφορές και ερωτήσεις και για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν και πριν την πανδημία βρίσκονταν σε όρια επιβίωσης. Μέσα στην πανδημία όμως επιδεινώθηκε στο έπακρο το πρόβλημα της επιβίωσής τους χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν διάφορες κοινές υπουργικές αποφάσεις και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Από το μήνα Ιούνιο η κυβέρνηση σταμάτησε την παροχή των επιδομάτων με τη δικαιολογία ότι θα μπορούσαν να εργαστούν. Βέβαια η πραγματικότητα είναι πεισματάρα. Έδειξε άλλα πράγματα. Ειδικά στην Κρήτη, που η δουλειά τους είναι συνυφασμένη και εξαρτημένη από τον τουρισμό, έχουν πραγματοποιήσει πολύ λίγα μεροκάματα. Μπορεί να μετρούνται και στα δάχτυλα του ενός χεριού. Από τα τέλη Ιουνίου και έπειτα. Και από τότε μέχρι σήμερα το επάγγελμα δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για την Κρήτη. Η πρόσφατη άρση των περιοριστικών μέτρων στα Χανιά και στο Ρέθυμνο είναι σε ισχύ στο Ηράκλειο ακόμα, δεν αμβλύνει τα προβλήματα επιβίωσης που προκύπτουν για το σύνολο των εργαζομένων, των μουσικών, των επαγγελματιών DJ στην Κρήτη, που έχουν μείνει για άλλη μια φορά ξεκρέμαστοι και βρισκόμαστε βέβαια ήδη στα μέσα του Σεπτέμβρη, δηλαδή βαίνει προς ολοκλήρωση η τουριστική σεζόν. Στο σύνολό τους δεν ξέρουν πότε θα ξαναδούν μεροκάματο. Τη στιγμή μάλιστα που έχει προηγηθεί ήδη ένα πολύ μεγάλο διάστημα ανεργίας, ανέχειας, έτερο απασχόλησης, μαύρης εργασίας. Ξέρετε, δεν βρίσκουν δουλειά, άλλος πάει και γίνεται τελιβεράς, άλλος δουλεύει στο καφέ, άλλος πάει στα χωράφια. Αποτελεί μονόδρομος πολλές φορές για τους περισσότερους για να καλυφθούν βασικές τους ανάγκες. Έρχεται χειμώνας. Η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις που είναι πρώτο πυλόν, ήδη τη ζούμε στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, ήδη πρώτης ανάγκης, καλπάζουν στην κυριολεξία. Ο χειμώνας είναι ζωφερός. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς προτίθεται η κυβέρνηση να ενεργήσει, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εργασία των μουσικών με τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας, δωρεάν τεστ, επιδημιολογική παρακολούθηση από τον ΕΟΔΗ στους χώρους δουλειάς, η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, αυτά πάνε μαζί, με την ολόπλευρη οικονομική στήριξη για το μήνα, από το μήνα Ιούνιο και για όλο το διάστημα που το επάγγελμα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, συμπεριλαμβάνοντας όσους μουσικούς εντάχθηκαν στο Μητρό Καλλιτεχνών και μετά τις 10 πρώτου του 2021. Αντίστοιχα βέβαια πότε, πώς και αν θα στηρίξετε τους επαγγελματίες DJ που δεν έχουν πάρει καν επίδομα ειδικού σκοπού αυτοί οι άνθρωποι. Τι μέτρα θα πάρετε έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή του εποχικού επιδόματος για όλους και για όσους δεν έλαβαν επίδομα ή δεν βρέθηκαν σε αναστολή, και επιπλέον η παροχή επιδόματος ανεργίας για το σύνολο των ανέργων. Επίσης, την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος όσο διαρκεί η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Και τέλος, τι θα κάνετε προκειμένου
να προστατέψετε την πρόκειτη τους κατοικία από πληστηριασμούς, διότι οι άνθρωποι βγήκαν εκτός προγραμματισμού. Από τις εξώσεις, για τη μη διακοπή των παροχών ίδρυυσης, ηλεκτρικού, τηλεφώνου, απαλλαγή από έμφυα, από τέλη κυκλοφορίας, την αναστολή πληρωμών σε τράπεζες, εφορίες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη μείωση του ενοικίου τους. Δηλαδή είναι βασικά στοιχειώδη και αυτονόητα πράγματα που έπρεπε η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει. Σας παρακαλώ απαντήστε επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιτιχάκη. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου. Κύριε Τσακλόγλου, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. 3 λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Σιτιχάκη, καταρχήν σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Παρότι αναφέρεστε σε μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα όπως η μουσική της Κρήτης, θα ήθελα να αναφερθώ αρχικά στο σύνολο των μέτρων που έχει πάρει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της επηρέασαν σίγουρα σημαντικά το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Αυτό συνέβη σε όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ήταν επιτακτική. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Η στήριξη αυτή από μέρους της κυβέρνησης ήταν και είναι έμπρακτη και μεγάλη. Για να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα, έχουν δαπανηθεί ή σχεδιάζεται να δαπανηθούν σχεδόν 41 δισεκατομμύρια ευρώ στη διετία 2021 σε μέτρα στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία παρά το ύψος του δημοσίου χρέους της χώρας. Μάλιστα, ειδικά ως προς τα ποσοστά ενεργείας, τα μέτρα αυτά φαίνεται να ήταν αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο, πριν από 2 μήνες, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 14,6%. Ψηλό ποσοστό, αλλά μειωμένο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή με τα επίπεδα προ-πανδημίας. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας δεκαετίας. Τώρα, τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν κατά κύριο λόγο οριζόντια, δηλαδή αφορούσαν το σύνολο των κλάδων που έκλεισαν με κρατική εντολή ή τους κλάδους που εντάχθηκαν στους πληττόμενους από την πανδημία. Επίσης, όπως γνωρίζετε, τα μέτρα αυτά δεν είναι αρμοδιότητα μόνο του Υπουργείου Εργασίας, αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μάλιστα αποφασίζει για την περίμετρό τους, δηλαδή τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, το CAD, που θα ενταχθούν σε κάθε μέτρο. Ωστόσο, στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, αυτό των καλλιτεχνών και ειδικότερα της γενέτειράς σας της Κρήτης. Αντιλαμβάνεστε βέβαια πως τα μέτρα που έχουμε πάρει, ειδικά για τους καλλιτέχνες, έχουν πανελλατικό και όχι τοπικό χαρακτήρα. Ένα βασικό μέτρο το οποίο εφαρμόστηκε για τον κλάδο των καλλιτεχνών ήταν η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους. Για τον σκοπό αυτό έχει ανοίξει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, στην οποία εγγράφονται καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. Η εγγεγραμμένη στην πλατφόρμα αυτή ήταν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ. Μάλιστα, για όσους δεν είχαν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιο εργοδότη ή δεν ελάμβαναν την τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, παρεχόταν και πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε έως και τον περασμένο Μάιο, ενώ εφ' εξής άρχισαν να αίρονται οι περισσότεροι περιορισμοί. Ωστόσο, η στήριξη δεν σταματά εκεί. Η πανδημία δυστυχώς επανακάμπτει και δοκιμάζει τις αντοχές όλων μας. Και προφανέστατα δοκιμάζει και τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών, καθώς πλέον τα όποια μέτρα περιορισμού της πανδημίας θα έχουν τοπικό μόνο χαρακτήρα. Τώρα έχω υπερβεί τον χρόνο με δύο πέρα. Θα πάω στη δευτερολογία. Θα σας απαντήσω αναλυτικά αναφορικά με τα επόμενα βήματα στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Σιτιχάκη, έχετε 3 λεπτά κι εσείς. Ναι. Προφανώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού, στο θέαμα ακρόαμα, να το θέσω έτσι, δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Είναι ένα πανελλαδικό ζήτημα. Έχουμε καταθέσει αντίστοιχες ερωτήσεις και επίκαιρες κατά το παρελθόν και τα λοιπά, ίσως χρειαστεί να ξανακαταθέσουμε, που να αφορά σε πανελλαδική κλίμακα. Η συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση αφορά τους μουσικούς, τους εργαζόμενους μουσικούς, εγώ συμπλήρωσα και τους DJ, γιατί και οι δύο αυτές κατηγορίες στην Κρήτη, που είναι μια τουριστική περιοχή και επλήγει περισσότερο, με περισσότερα lockdown και πολύ πιο μακροπρόθεσμα σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αντιμετωπίζουν επιπλέον σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν ισχύει αυτό που λέτε, ότι εισπέρεται μέτρα σε πανελλαδικό επίπεδο, προφανώς
πρέπει και αυτά να εξατομ... να, πώς να το πω, να καταμεριστούν ανάλογα το όγκο προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή. Και η Κρήτη και άλλες περιοχές, όχι μόνο η Κρήτη, και η Ρόδος και η Μεσσηνία αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί είχαν ενισχυμένα lockdown. Αλλά για να μιλάμε καθαρά, κύριε Υπουργέ, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση. Αν λέτε εσείς ότι έχετε δώσει και έχετε στηρίξει οικονομικά, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Τι να κάνουμε τώρα? Οι εργαζόμενοι λένε ότι πήραν στην αρχή ένα επίδομα, μετά δεν ξαναπήραν. Οι DJ λένε ότι δεν πήραν ποτέ από την αρχή έναρξης της πανδημίας. Πώς λοιπόν στηρίξατε τους εργαζόμενους αυτούς? Την ευθύνη λοιπόν, επαναλαμβάνω, την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση. Γιατί? Διότι αρνείται να πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, ανάγοντας τα πάντα στους εμβολιασμούς και στην ατομική ευθύνη. Δηλαδή, φορτώνει τις δικές της ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας στις πλάτες των εργαζομένων και αρκείται σε περιοριστικά μέτρα όπως η απαγόρευση τόσο της ζωντανής όσο και της αναπαραγόμενης μουσικής στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και διασκέδασης στις περιοχές της Κρήτης. Και ενώ τους έχετε βάλει, γιατί αυτό έχει συμβεί στην πραγματικότητα, τη θηλιά στο λαιμό, την ίδια στιγμή την σφίγγετε ακόμα περισσότερο, αρνείστε να τους παράσχετε έστω αυτά τα ψίχουλα που μοιράζετε σε όσους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Προσέξτε, έχουμε ελεύθερα μέσα μαζικής μεταφοράς, αεροδρόμια, αεροπλάνα, καράβια και ούτω καθεξής, με τον απόλυτο συνωστισμό και από την άλλη περιορισμούς στη ζωντανή μουσική, στην αναπαραγόμενη και ούτω καθεξής. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Δεν είναι αντιφατικό. Δίνεται κάποια άλλη εξήγηση εκτός από την επιβεβαιωμένη πλέον διαπίστωση ότι η κυβέρνηση από τη μία ενισχύει επιλεκτικά χωρίς περιορισμούς ή με τυπικά πρωτόκολλα, λάστιχο πρωτόκολλα, τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενισχύοντάς τους παράλληλα με προκλητικά προνόμια, με ζεστό κρατικό χρήμα, με φοροαπαλλαγές, μειωμένες εισφορές, παραπέμπω αεροπορικές ναυτιλιακές εταιρείες και ούτω καθεξής. Και από την άλλη έχεις τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, στην εστίαση, στη μουσική, συνολικά στο θέαμα ακρόαμα, σε κλάδους όπως η εστίαση, γυμναστήρια, σχολές χορού και πάει λέγοντας, να τους αγνοείτε, να τους ρίχνετε στη φτώχεια και στην ανεργία και να θέτετε και απαράδεκτους περιορισμούς στο δικαίωμα της δουλειάς. Και όπως σας είπα, όλοι αυτοί, είτε είναι με τη μορφή της εξαρτημένης εργασίας, είτε είναι μικροί επαγγελματίες κτλ., έχουν πάθει την επανόρθωτη ζημιά. Η μεγάλη πλειοψηφία των μουσικών αυτή τη στιγμή είναι στην ανεργία, χωρίς να έχει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Πολλοί κινδυνεύουν να μην πάρουν το εποχικό επίδομα. Κρατήστε το αυτό, σας αφορά. Ακόμα και ένα κομμάτι του χώρου που έπαιρνε και αυτά τα πενιχρά μέτρα στήριξης, αυτή τη στιγμή δεν έχει απολύτως τίποτα στα χέρια του. Πέστε μας, εξήγηλε στη Διεθνή Εχθές της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός χθες κάποιο μέτρο και δεν το αντιληφθήκαμε? Για αυτούς τους εργαζόμενους. Κάποια οικονομική ενίσχυση? Τίποτα. Όλα τα δίνει στους λίγους και πάλι. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση μαζί με την εργοδοσία. Και αυτό σας αφορά, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό την απευθύναμε στο Υπουργείο Εργασίας. Βεβαίως, θα μπορούσαμε να την έχουμε απευθύνει και προς το Υπουργείο Οικονομικών. Όλες μάλλον τις απευθύνουμε και προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας κτλ. Σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, η εργοδοσία αξιοποιεί τα μέτρα της κυβέρνησης, τα αντεργατικά μέτρα, για να τσακίσει εργασιακά δικαιώματα, βάζοντας μπροστά την πανδημία και την τήρηση των μέτρων προστασίας με τις πλάτες της κυβέρνησης, αφήνει εκτεθειμένους τους μουσικούς, ρίχνει ακόμα περισσότερο τα μεροκάματα. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται κάτω από την πίεση της ανασφάλισης εργασίας, την απόλυση και του εκβιασμού για οικειοθελή παραίτηση. Και ταυτόχρονα οι εργοδότες βγάζουν τους μουσικούς από τις αναστολές χωρίς ταυτόχρονα να τους απασχολούν επαγγελματικά ή να τους απολύουν. Πολλοί εργαζόμενοι μουσικοί ετεροαπασχολούνται, όπως σας είπα, για να μπορούν να ζήσουν. Δεν μπορούν να ενταχθούν ή θα απενταχθούν κάποια στιγμή από το Μητρό που έχουν ήδη μπει, αυτό το Μητρό των Μουσικών. Δυστυχώς όμως και αυτό το Μητρό, όπως και όλα τα άλλα,
όπως αυτό των αγροτών, αποτέλεσαν το δούριο ύπο σε τελική ανάλυση για να πετάξουν έξω από το επάγγελμα τους μουσικούς. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, οι εργαζόμενοι ζωντανής μουσικής, οι εργαζόμενοι επαγγελματίες DJ, εγώ θα σας πρόσθετα και τους μουσικούς του δρόμου, που η κυβέρνηση μπορεί να τους θεωρεί καλλιτέχνες δεύτερης κατηγορίας. Έχουν δικαίωμα. Έχουν δικαίωμα στη ζωή, έχουν δικαίωμα στη δουλειά, έχουν δικαίωμα να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες καλείται η κυβέρνηση να δώσει μέτρα οικονομικής στήριξης για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρακαλώ, στη δευτερολογία σας απαντήστε πολύ πιο συγκεκριμένα στα ερωτήματα που σας θέσαμε στην πρωτολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σιντιχάκη. Κύριε Τσακλόγου, 3 λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Σιντιχάκη, στην πρωτολογία μου αναφέρθηκα αναλυτικά στο τι έχει γίνει μέχρι στιγμής για τους καλλιτέχνες και γενικότερα τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. Όπως συνέβη και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους που είτε έκλεισαν με κρατική εντολή είτε επλήγησαν την πανδημία λόγω των περιοριστικών μέτρων, το βασικό εργαλείο αναπλήρωσης των εισοδημάτων των εργαζομένων ήταν η αποζημίωση ειδικού σκοπού. Ειδικά για τους καλλιτέχνες, και σε αυτό εντασσόντουσαν ακόμα όλες οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρατε και οι καλλιτέχνες του δρόμου, με μονομερή δήλωση γινόταν η ένταξή τους στο Μητρό από το οποίο έπαιρναν τις αποζημιώσεις. Ο αριθμός ο οποίος εντάχθηκε εκεί ήταν απρόσμενα μεγάλος και τους καλύψαμε όλους αυτούς. Οπότε, με μονομερή δήλωση μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης και μάλιστα λαμβάνοντας και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Αυτά έως τον Μάιο. Εφόσον η πανδημία είναι μια δυναμική διαδικασία, οφείλουμε να δείχνουμε τα απαραίτητα αντανακλαστικά ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που προκύπτουν, πάντα ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών. Και εκεί έγκυται αυτό που είπατε, γιατί στους μουσικούς και στους αντίστοιχους χώρους και όχι σε κάποιους άλλους. Οδηγίες συγκεκριμένες ήταν που ακολουθούμε. Όμως και ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας έχει αλλάξει. Με κύριο όπλο τα εμβόλια, ελπίζουμε ότι θα αποφύγουμε γενικευμένους περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ τα όποια μέτρα λαμβάνονται και έχουν ή θα έχουν στο μέλλον τοπικό χαρακτήρα, με στόχο την όσο το δυνατόν λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς. Ωστόσο, και πάλι μπορεί να προκύψει ανάγκη λήψης μέτρων στήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις πλήττονται από τα μέτρα αυτά. Τέτοιοι εργαζόμενοι, το αναφέρετε και εσείς στην ερώτησή σας, είναι μουσικοί, καθώς ένα από τα μέτρα είναι ο περιορισμός ή η απαγόρευση μουσικών υπηρεσιών. Για αυτούς τους εργαζομένους προωθείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εργοδότες, οι οποίες εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις οποίες δεν επιτρέπεται η παροχή μουσικών υπηρεσιών ή υπάρχει περιορισμός ωραρίου για την παροχή τους με εντολή δημόσιας αρχής, να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων για όσο διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις σχετικές περιοχές της χώρας βάσει του κωδικού αριθμού δραστηριότητας του ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, και για τις επιχειρήσεις αυτές δεν θα ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας αναφορικά με τον κύκλο εργασιών τους. Με αυτόν τον τρόπο, ανταποκρινόμαστε για μία ακόμα ανάγκη που έχει προκύψει και αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι έχουμε τα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσουμε το δυναμικό χαρακτήρα της πανδημίας.